Πάμε λίγο να πάρουμε μια ιδέα για το τι περιμένει ο Άρης και ποιες είναι οι προσδοκίες του, γενικά πώς προετοιμάστηκε για την αυριανή σημαντική συνάντηση που υπάρχει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, από την οποία εκλήθη να παραστεί. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Λάκη Κλεόπα, πρόεδρο της Υποεκαθάριση ΠΑΕ και έναν εκ των εκαθαριστών φυσικά. Τι κάνετε, κύριε Κλεόπα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλά είσαστε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα, θα είχα ένα μικρό προβληματάκι υγείας, αλλά τώρα είμαι καλύτερα, γι' αυτό ελπίζω να το ξεπεράσετε. Ελπίζω να το ξεπεράσω και εγώ, για να προλάβω να κατέβω και αύριο. Τώρα είμαι καλύτερα, πολύ καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Θα είστε, από ό,τι πληροφορούμαστε, ένας από αυτούς που θα είστε στη συνάντηση με το καλό. Μέχρι στιγμής είχα ζητήσει, δεν ήμουν σε καλή διάθεση. Καλή, όχι ψυχολογική, δόξα τω Θεώ, ψυχολογικά ξέρω από πίσω και είμαι καλά. Αλλά είχα ένα πρόβλημα υγείας. Αν δεν μπορούσα, αλλά φαντάζομαι ότι ως το βράδυ θα τα έχω ξεπεράσει και θα κατέβω αύριο. Μάλιστα. Έλεγα, κύριε Κλεόπα, ότι είναι σημαντικό το ραντεβού αυτό, γιατί η πρόσκληση ήρθε από την ίδια την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, που είναι αυτή που δίνει και τις αδειοδοτήσεις και την ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι λέει, ενδιαφέρει τον Άρη, με ποιο σκεπτικό δηλαδή θα λάβει την απόφασή της, γιατί υπάρχει και μια... εδώ και 2-2,5 μήνες αλλαγή στην ερμηνεία που κάνει στο νόμο, με τον οποίο πέρσι κάποιες ομάδες πήραν αδειοδότηση ενώ δεν είχαν καν ξεκινήσει την εκαθάρισή τους, και τώρα έρχεται και αλλάζει την ερμηνεία της και δημιουργεί μια ανησυχία. Δεν ξέρω αν την εστερνίζεστε ή όχι αυτή την ανησυχία. Κοιτάξτε, επειδή νομικά, όπως το έχω πει 100 φορές, ναι, έχω σπουδάσει, οικονομικά έχω σπουδάσει, έχω πήρει εμπιστοσύνη στους δικηγόρους και της υποεκαθάρισης ΠΑΕ, τον κύριο Μαστρογιάννη, και τους δικηγόρους Αθλητικού Συλλόγου του Άρη. Και μας είχαν καλέσει την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κατεβούμε, γιατί ήταν η απεργία όχι τα αεροπλάνα, του προσωπικού αεροδρομίου. Και έγινε για αυτή την Πέμπτη. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Είμαι αισιόδοξος εγώ, είμαι τη φύση αισιόδοξος. Ναι. Αλλά νομικά δεν μπορώ να σας πω τίποτε, δεν γνωρίζω. Με ενημερώνουν βέβαια οι νομικοί, ο κ. Μαστρογιάννης περισσότερο. Αλλά καλύτερα να μπορέσετε να μιλήσετε μαζί τους. Μην σας πω κάτι το οποίο να μην είναι αυτό το οποίο μπορεί να είναι. Πάντως, αν θα παραστείτε, η δική σας παρουσία έχει τη δική της συμβολική σημασία, γιατί είστε ένας στους εκαθαριστές και ο πρόεδρος είπε ότι καθάρισε ΠΑΕ και ασφαλώς... Ακριβώς. Όχι, είτε ήταν, ήμουν έτοιμος να κατέβω, αλλά από την Κυριακή σας είπα έχω ένα μικρό πρόβλημα υγείας. Πιστεύω ότι σήμερα είμαι καλύτερα πάντως, αυτό σας το λέω. Μακάρι να είμαι και καλύτερα ως το βράδυ και να μπορέσω αύριο να κατέβω. Πάντως, όσον αφορά το κομμάτι που ειδικά σας αφορά και περισσότερο, το κομμάτι της εκαθάρισης, έχουμε πλέον και την ανάρτηση στο ΓΕΜΗ, της έναρξης λογισμού εκαθάρισης. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε γίνει, έγινε και αυτό. Άρα πλέον λύθηκε και μια εκκρεμότητα. Που τακτοποιήθηκε μάλλον μια κρεμότητα που υπήρχε, και αν με τι άλλο είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσετε αύριο σε αυτή τη συνάντηση. Ασφαλώς. Ασφαλώς και το γνωρίζουν κιόλας. Το γνωρίζουν. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το γνωρίζει. Γνωρίζουν όλα τα βήματα τα οποία έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Επίσης τις δικαστικές αποφάσεις που βγήκαν για το θέμα του νέου ρυσίου. Ξέρετε ότι θα πρέπει να γίνει πρώτη, θα γίνει δεύτερη, και μετά, αν μα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να το πάρει, θα γίνει μια τρίτη, η οποία δεν θα είναι στην τιμή του 1.200.000. Ναι. Θα ξεκινήσει από ένα λογικό όριο, ώστε να μπορέσει να γίνει ένα πληστηριασμό πάνω σε αυτό. Βέβαια, νομίζω το πιο σημαντικό και αυτό για το οποίο θα κληθεί ο Άρης να δώσει απαντήσεις πιστικές αύριο, κύριε Κλεόπα, είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, ότι θα υπάρξει σίγουρα μια καθυστέρηση, γιατί είναι διαδικασίες που οριοθετούνται χρονικά από συγκεκριμένα πλαίσια. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Θα πρέπει να γίνουν αυτά πρώτα, όσον αφορά την εκαθάριση. Άρα, είναι πολύ πιθανό να μην έχει τελειώσει. Άρα, είναι κάτι το οποίο θα κληθείτε να εξηγήσετε τους λόγους δηλαδή και τι ακριβώς έχετε κάνει μέχρι στιγμής και τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα. Ασφαλώς, ακριβώς. Έτσι όπως το είπατε είναι. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, το ελπίζω και το εύχομαι. Όλα, και ότι όλα θα πάνε καλά. Σας είπα, είμαι αισιόδοξος και από ό,τι ενημερώνομαι και από τους νομικούς, φαντάζομαι ότι θα τελειώσει το θέμα, ώστε είναι για κρίμα μια ομάδα σαν τον Άρη να μην μπορέσει την ώρα που βγήκαμε πρωταθλητές στην ΓΑΜΑ Εθνική, στο δικό μας τον όμιλο, και με διαφορά τεράστια όπως ξέρετε, όπως γνωρίζουν όλοι, γιατί έτσι αλλιώς έχουμε βγει πρώτοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε 4 παιχνίδια ακόμη. Θα είναι κρίμα για τον Άρη, για τους 500.000 και παραπάνω φιλάθλους του Άρη, για τα παιδιά που το βλέπω στο γήπεδο να φωνάζουν, να χαίρονται,
να υπάρξει να υπάρξει στο τέλος κάτι το οποίο να διακινδυνεύσει την άνοδο του Άρη στην Football League. Ναι, αυτό νομίζω είναι κάτι, κύριε Κλόπα, επειδή το ζείτε από την αρχή όλη αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι ο οργανισμός που λέγεται Άρης θα το αντέξει εύκολα. Δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια αδικία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και να υπάρξουν εμπόδια και να μην μπορέσει ο Άρης αυτό που κέρδισε στους αγωνιστικούς χώρους δικαιότατα και πανάξια να το μετουσιώσει σε μια ίδρυση νέας ΠΑΕ και φυσικά συμμετοχή του κανονικά στο πρωτάθλημα της Football League. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα σας ενημερώσω άμα είναι κάτι, να δω αν είμαστε το βράδυ καλά. Να ευχόμαστε να είστε καλά, να είστε κι εσείς παρόν αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνάντηση ό,τι αυτή. Και να γίνει, αν δεν κατέβω, θα ενημερώνομαι συνεχώς από τον κύριο Μαστρογιάννη. Και μακάρι να είναι καλό το κλίμα αύριο, να εισπράξετε κι εσείς μια θετική διάθεση, ενδεχομένως και κάποια δέσμευση, αν μπορέσετε να την εισπράξετε, για να κινήσουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί ξέρετε ότι θα τελειώνει και το πρωτάθλημα, θα γίνει και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Έχουμε πράγματα μπροστά μας. Ασφαλώς, ασφαλώς. Όχι και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Θα γίνει η Γενική Συνέλευση του ΑΣ. Ναι, του ΑΣ, αλλά θα έχετε και νομίζω και την επόμενη εβδομάδα είναι και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ. Κάτι... 21 Απριλίου. Ναι. Αλλά αν αυτή η Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΕ θα γινόταν εάν υπήρχε πρόβλημα με το δικαστήριο να φορικά. Αν μπορεί να πάρει δηλαδή πάρει αναβολή, μας λέτε. Ναι. Ακριβώς. Να πάρει αναβολή ή να μην γίνει εάν τα πράγματα τελειώσουν με το δικαστήριο καλά. Όπως το ελπίζουμε. Σωστά. Με την απόφαση δηλαδή για το θέμα να βγει σε πληστηριασμό το ρίσιο σε κανονική τιμή και όποιος θέλει ας το πάρει από εκεί. Ναι. Μετά είναι άλλη υπόθεση το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κλόπα. Περαστικά να ευχηθούμε καταρχάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας και ευχαριστώ. Να πάνε όλα καλά αύριο. Ελπίζω να πάνε καλά, να είμαι αύριο κάτω. Αλλιώς ό,τι θέλετε θα ενημερώνουμε συνεχώς. Βεβαίως. Θα σας ενημερώσω σε ό,τι γίνεται. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Ευχαριστώ. Γεια.